Νέες προοπτικές στη μάχη κατά των ναρκωτικών που εισάγονται και διακινούνται στην Κρήτη Διαθαλάσσης δημιουργεί απόφαση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος που υλοποιείται άμεσα για τη συγκρότηση περιφερειακής ομάδας δίωξης ναρκωτικών. Η ομάδα Κρούση, που θα αποτελέσει έναν ισχυρό συνδετικό κρίκο για τι δυνάμει του λιμενικού και θα έχει πεδίο δράση ολόκληρο το νησί, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που αποτελούσε τροχοπέδι σε κάθε προσπάθεια συντονισμένη δράση των επιμέρου υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματο στην Κρήτη. Η ηγεσία του Λιμενικού Σώματο, εκτιμώντα την αποδοτικότητα του Γραφείου Ασφάλεια του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, αποφάσισε τη σύσταση Περιφερειακή Ομάδα Δίωξη Ναρκωτικών στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου η οποία θα έχει διευρυμένες αρμοδιότητες και ενδεχομένως και σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ίσο και βέβαια δίνει νέα πνοή στην επιχειρησιακή δράση με αντικείμενο την πάταξη της μάστρας των ναρκωτικών. Η υπηρεσία αναμένεται να στελεχωθεί με 7 άτομα, τα οποία συμπληρώνουν ήδη την εκπαίδευσή του, ενώ θα λειτουργεί παράλληλα με το γραφείο ασφαλεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ιρακλείου, όπου μέχρι τώρα υπήρχε γραφείο δίωξη ναρκωτικών, το οποίο μάλιστα καταγράφει σημαντικότατε επιτυχίε που έχουν προκαλέσει την ικανοποίηση τη ηγεσία του λιμενικού σώματο. Και αυτό γιατί έχουν επιτευχθεί παρά τι εγγενεί αδυναμίε που υπάρχουν, όπω η έλλειψη σκύλου ανοιχνευτή και ενώ που αναμένεται να καλυφθεί άμεσα. Έχει αποσπάσει και την ικανοποίηση και την ευαρέσκεια από την ηγεσία του λιμενικού σώματος δεν είναι τόσο οι μεγάλες ποσότητες που έχουν βρεθεί από τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Είναι όμως η, η συστηματική δράση, η, η ανείχνευση που έχει γίνει σε περίεργες σε μεθόδους που χρησιμοποιούν κατά καιρού τα εμπλεκόμενα άτομα στη διακίνηση των ναρκωτικών και είναι και αυτό που πιστεύω οδήγησε και στη την απόφαση σύσταση τη Περιφερειακή Ομάδα Δίωξη Ναρκωτικών. Όπω προβλέπει η απόφαση του Αρχηγείου, η Περιφερειακή Ομάδα Δίωξη Ναρκωτικών, όπω ισχύει και για τι αντίστοιχε δομέ που υπάρχουν στον Πειραιά, την Πάτρα και την Ιγουμενίτσα, θα έχει τη δυνατότητα επιχειρήσεων σε όλη την Κρήτη, με τη συμμετοχή και των τοπικών λιμενικών αρχών και στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση πληροφοριών και την αποτελεσματικότερη δράση στον τομέα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Σίγουρα υπάρχει νέα δυναμική στο κομμάτι των ελέγχων για την διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, η οποία είναι μια στοχευμένη δράση στο λιμένα του Ηρακλείου. Η σύσταση της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Κρήτης του Λιμενικού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ενισχυθεί με το επιπλέον προσωπικό που προβλέπεται.